Θέλω να σε ρωτήσω και κάτι άλλο. Είναι αλήθεια ότι είχες παρευρεθεί σε ένα πάρτι γενεθλίων του Καρόλου, που σήμερα πια είναι και βασιλιάς, για τα γενέθλιά του? Κάτι μου θυμίζει, ναι, αυτό το... χρόνια πολλά πίσω. Το τραγούδισα, ναι, το τραγούδισα το Happy Birthday. Να σου πω κάτι, θυμάμαι τότε, θα γελάσετε, τον βρήκα και λίγο σεξι εγώ αυτόν τότε. Έλα ρε Σιάννα. Φάνηκε, ναι, ενδοητευτικός, αλήθεια. Αυτό που λες, τα παίξει και παντού δηλαδή. Sorry. Δεν πειράζει. Για πες μας λίγο, αυτό είναι καμιά 20 χρόνια πριν? Ναι, πρέπει να είναι, ναι. Γιατί τον βρήκα σεξι, γιατί εμένα η εξυπνάδα, ναι, μου είναι σεξαπίλ στον άνθρωπο. Το έχεις ξαναπεί και το έχεις, ναι, δείξει κιόλας ότι σε ενδιαφέρει. Ναι. Πώς γνωριστήκατε τώρα εκεί? Τώρα τι να πω, ότι έχει μεγάλη μύτη ή ότι ξέρω εγώ. Ήταν έξυπνος, έκανε ωραία comments, ήταν ο τρόπος που με πλησίασε, είχε μια γοητεία, ρε παιδί μου. Δεν ήταν το βασιλικό που με συνεπήρε. Και όπου αυτό που έγινε. Μάλλον ήταν και το βασιλικό. Όλα έχουν κάτι. Όλα και κάτι είχε, ρε παιδί μου. Όπου πού έγινε αυτό, δηλαδή, μέσα στο... στο Buckingham ή σε κάποιο άλλο σπίτι? Άννα. Μισό λεπτό να κλείσω, γιατί με παίρνουν. Με αυτό που είπες θα σε πάρουν πολύ. Ναι. Είχε γίνει σε ένα παλάτι, ναι, όχι ακριβώς στο Buckingham, εκεί δίπλα, που κάνανε κάτι, που κάνανε events, ξέρεις, και... Δεν βγήκα από τούρτα, αλλά του τραγούδισα στα αγγλικά και κάτι άλλο τραγούδισα, δεν θυμάμαι τώρα. Αλλά ήταν πολύ γλυκός μαζί μου και κάτι μου άρεσε. Μάλιστα. Ωραία. Δεν με φλερτάρουν και εύκολα εμένα οι άντρες. Έλα μωρέ Άννα τώρα και εσύ, μην τα λες αυτά μετά. Μην πούμε σε αυτό. Όχι, άστο, δεν το θέλω αυτό. Άσε με τώρα, μιλάς κι εσύ. Ας το κλείσουμε αυτό και πάμε σε άλλα.